Να σώσει το σπίτι τη στη Ραφίνα που θα έβγαινε σε πληστηριασμό, κατάφερε η Νόρα Βαλσάμι με τη βοήθεια γνωστή εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ρεπορτάζ τη εκπομπή, το πρωινό γνωστή εταιρεία παραγωγή ταινιών μεσολάβησε μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματο τη ηθοποιού με αποτέλεσμα να γίνει διακανονισμό και να σωθεί τελικά το σπίτι τη Νόρα Βαλσάμι με τον πληστηριασμό να τίθεται σε αναστολή. Η Νόρα Βαλσάμι μίλησε στην εκπομπή το πρωινό για τη βοήθεια που έλαβε, ενώ ρωτήθηκε και για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, με την ίδια να αναφέρει μεταξύ άλλων. Τακτοποιήθηκε το θέμα με τον πληστηριασμό του σπιτιού μου. Το σώσαμε το σπίτι, δόξα το Θεό. Είναι μια μεγάλη εταιρεία κινηματογραφική. Μου το έσωσε, μου το πήρε το σπίτι, δόξα το Θεό. Με παρακάλεσαν να μην το πω πουθενά. Το σπίτι είναι δικό μου, τελείωσε. Απλά θέλει φτιάξιμο μέσα να δω τι θα κάνω. Γιατί θέλει δουλειά μέσα το σπίτι. Πού θα βρω ανθρώπου, ανέφερε αρχικά η Νόρα Βαλσάμ, η οποία κινδύνευσε να χάσει το σπίτι τη για χρέη 60.000 ευρώ σύμφωνα με τον Τάσο Τεριάκη. Όπω είπε η ίδια, δεν περίμενα να επικοινωνήσουν μαζί μου για να με βοηθήσουν. Είναι κάτι από το Θεό. Λε και ο Θεό μου πήρε τον Ερίκο για να με βοηθήσουν. Δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω, συνέχισε η ίδια αναφερόμενη στο θάνατο του συζύγου τη, Ερίκου Ανδρέου. Η Νόρα Βαλσάμι αποκάλυψε ακόμη ότι μετά την τακτοποίηση τη υπόθεση του σπιτιού τη βρίσκεται σε επαφή με την εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών που μεσολάβησε για να τη βοηθήσει. Ενωρωτήθηκε και για το πώ τα βγάζει πέρα με την ίδια να απαντά. Η σύνταξη είναι 500 ευρώ, η οποία δεν είναι τίποτα. Δεν φτάνει ούτε για να πάρω νερά και καφέδε. Ντροπή του. Ντροπή. Όλοι μου το λένε.